Απίστευτη ταλαιπωρία που δοκιμάζει την υπομονή των ασθενών βιώνουν όσοι απευθύνονται στα επίγοντα των νοσοκομείων, καθώς ο όγκος των ασθενών έχει πολλαπλασιαστεί, αλλά και το προσωπικό μειώνεται λόγω της καραντίνας. Όπως περιγράφει ο σύζυγος ασθενούς, την παραμονή των Θεοφανίων απευθύνθηκαν στα επίγοντα του Βενιζελίου, με τη γυναίκα να έχει συμπτώματα ουρολίμωξης και οξύπονο στην κοιλιά, αλλά περίμεναν μάταια για 8 ώρες. Ναι, φτάσαμε στα ΤΕΠ του Βενιζελίου στις 8 και 4 το βράδυ. Και φύγαμε γύρω στις 4 και 20 τα ξημερώματα χωρίς να εξυπηρετηθούμε. Με τη γυναίκα να έχει έντονο πόνο αλλά και την υπομονή του ζευγαριού να δοκιμάζεται, οι ώρες περνούσαν όπως αναφέρει ο σύζυγος, χωρίς όμως να διαφαίνεται φως στον ορίζοντα, αφού τελικά η ασθενής δεν κατάφερε να εξεταστεί από γιατρό. Αναγκαστικά αποχωρήσαμε, σας λέω, γύρω στις 4 και 20, φύγαμε και το πρωί σηκωθήκαμε πάλι τις πρώτες πρωινές ώρες και μεταβήκαμε σε άλλο νοσοκομείο το οποίο είχε αλλάξει εφημερία και εκεί πέρα καταφέραμε. Επιτέλους, άμα μας εξετάσει κάποιος γιατρός. Εφημερίες ταλαιπωρίας περιγράφουν γιατροί και νοσηλευτές, καθώς ενώ ο όγκος των ασθενών που προσέρχεται στα νοσοκομεία πολλαπλασιάζεται, οι βάρδιες αποδυναμώνονται καθώς μεγάλο μέρος του προσωπικού έχει τεθεί σε πενθήμερη καραντίνα. Σε κάθε τμήμα, για να καταλάβετε, ας πούμε, που έχουμε προσωπικό 10-15 ανθρώπους, δύο ανθρώποι συνήθως, έτσι συνήθως γύρω στα ένα 10-20-15% δηλαδή απουσιάζει λόγω της κατάστασης αυτής. Δηλαδή βγαίνει θετικό, μπαίνει σε καραντίνα. Για τις τελευταίες μέρες έχουμε γύρω στους 30-35 συναδέλφους που έχουν νοσήσει. Και εδώ βλέπετε υπάρχει και το άλλο θέμα, μείζον θέμα κατά τη γνώμη μου, της μείωσης καραντίνας, όπου η καραντίνα με απόφαση κυβέρνηση έχει μειωθεί στις 5 ημέρες. Με το προσωπικό να φτάνει στα όρια της εξάντλησης, η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί το επόμενο διάστημα, αφού η πανδημία πιέζει ασφυκτικά τα νοσοκομεία. Οι εντάσεις αποτελούν καθημερινότητα στα νευραλγικά τμήματα και οι ασθενείς πλέον αντιλαμβάνονται ότι ακόμα και τα επίγοντα περιστατικά θα πρέπει να μπουν σε μια ατέρμονη ουρά αναμονής. Προς Θεού, δεν θέλω να καταλογίσω ευθύνες στο νοσηλευτικό προσωπικό ή στο ιατρικό του νοσοκομείου. Απλά πιστεύω ότι σε μια πόλη τόσων χιλιάδων κατοίκων, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο ήταν εφημερία το συγκεκριμένο βράδυ, πιστεύω ότι ήταν το ελάχιστο δυνατό και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στον όγκο των ασθενών που κατέφθαναν. Ο κόσμος ανησυχεί και καλά κάνει, εγώ θα έλεγα, γιατί προφανώς κανείς δεν θέλει να έρθει να ταλαιπωρηθεί στα επίγοντα και να περιμένει 5, 6, 7, 8, δεν ξέρω πόσες ώρες. Η αύξηση αυτή είναι διαχειρίσιμη χάρη στις προσπάθειες που κάνουν οι νοσηλευτές, οι οποίοι υπερβάλλουν αυτό, οι γιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό των νοσοκομείων.